Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και φρύτω. Φρύτω από τα σχόλια που διαβάζω τις τελευταίες 2 εβδομάδες κάτω από βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου το ψυχοεκπαιδευτικό στο YouTube, στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, βίντεο τα οποία προσελκύουν ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά μπαίνουν στο κανάλι. Φτιάχνω αυτό το βίντεο για να το καρφιτσώσω κάτω από όλα τα βίντεο στα οποία παρατηρώ αυτά τα φρικτά κατά την άποψη μου σχόλια, επειδή είναι αδύνατο να απαντήσω στο καθένα ξεχωριστά. Για όσους δεν με γνωρίζετε, γιατί σίγουρα μόνο 105.000 συνδρομητές έχει το κανάλι μας και η Ελλάδα έχει πολλά εκατομμύρια κατοίκους και η Κύπρος ένα, είμαι ψυχολόγος, έχω ασχοληθεί για πολλά χρόνια και με το ποινικό δικαστήριο και με το οικογενειακό δικαστήριο ως εμπειρογνώμονας. Έχω εργαστεί ιδιωτικά για πάνω από 2 δεκαετίες. Εμφανιζόμουν για πάνω από 2 δεκαετίες στην τηλεόραση. Μάλιστα είχα και δική μου τηλεοπτική εκπομπή για 3 διαφορετικές σεζόν. Και επέλεξα συνειδητά το 2019 να μεταβώ στο YouTube και να χρησιμοποιώ το κανάλι μας αυτό στο YouTube ως το χώρο της ψυχοεκπαίδευσης. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει μαθαίνω βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης της ψυχολογίας, τις οποίες μου τις μαθαίνει ένας ψυχολόγος, ο οποίος εκλαϊκεύει την επιστήμη, και ως τηλεθεατής παρακολουθώ βίντεο ψυχοεκπαίδευσης για να μάθω τι λέει η ψυχολογία πάνω σε διάφορα φαινόμενα που με απασχολούν, γιατί η ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετάει τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες σχέσεις από μια μικροκοινωνική σκοπιά, και ο σκοπός για τον οποίο έχω το κανάλι, ο σκοπός για τον οποίο κάνω τα βίντεο είναι για να δώσω μέσα από την εκλαΐκευση της επιστήμης εργαλεία στους ανθρώπους για να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους και να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Και πολλές φορές τα βίντεο εδώ στο κανάλι μας αποτελούν αφορμή, ίσως και αιτία, ούτως ώστε άνθρωποι να κάνουν ψυχοθεραπεία και να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία τους ταλαιπωρούσαν χρόνια. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω τους συνδέσμους των βίντεο που ανέβηκαν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο κανάλι μας και έχουν σχέση με την επικαιρότητα. Έχουν σχέση με την υπόθεση που εκτιλήσεται μπροστά στα μάτια όλης της Ελλάδος σε τηλεοπτικά πλατό, την υπόθεση της Αμαλιάδας, με πρωταγωνίστριες την Ειρήνη Μουρτζούκου, τις μητέρες των παιδιών που χάθηκαν, τη μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου, την κουμπάρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, τη φιλενάδα της Ειρήνης Μουρτζούκου και ούτω καθεξής. Σε ένα από τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στην περιγραφή αυτού του βίντεο, το βίντεο στο οποίο εξηγώ ως ψυχολόγος αλλά και από προσωπική πείρα ως τηλεοπτικό πρόσωπο για το γιατί η τηλεόραση είναι τοξική, εξηγώ την άποψη μου ως ψυχολόγος για το ότι δεν θα έπρεπε όλη αυτή η τοξική συνθήκη του να εμφανίζονται ξανά και ξανά άνθρωποι που να λένε ψέματα, που να έχουν εναντιωματική συμπεριφορά, που να συμπεριφέρονται με τοξικότητα και κακία, δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται στα μάτια όλης της Ελλάδος. Όμως γνωρίζουμε όλοι ότι η τηλεόραση ως ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και ως ένα εμπορικό προϊόν επιδιώκει να παρουσιάζει αυτά που τραβούν τον κόσμο, αυτά που ελκύουν τον κόσμο. Είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι ενδιαφερόμαστε να καταλάβουμε την ανθρώπινη φύση, και ένας τρόπος για να καταλάβουμε την ανθρώπινη φύση, να επιχειρήσουμε να καταλάβουμε την ανθρώπινη φύση και να καταλάβουμε πιθανόν και τον εαυτό μας και τις δικές μας οικογενειακές σχέσεις, είναι παρακολουθώντας οικογενειακές ιστορίες. Βάζω σε brackets το οικογενειακές ιστορίες γιατί υπήρχε και μια σειρά στην οποία παρουσιαζόντουσαν οικογενειακές ιστορίες τις οποίες παρακολουθούσε ο κόσμος, αλλά επειδή η σειρά εκείνη ήταν βασισμένη σε σενάριο, πολλές φορές κακογραμμένο, πολλές φορές κακοπαιγμένο, οι άνθρωποι δεν επηρεάζονταν τόσο πολύ όσο επηρεάζονται σήμερα από τις σκηνές απείρου κάλλους που εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια τους σε τηλεοπτικές οθόνες. Έκανα, να σας πω πόσα βίντεο έκανα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 βίντεο τα οποία έχουν σχέση με το θέμα της αμαλιάδας. 3 από τα οποία είναι ζωντανές μεταδόσεις, είναι live. Θα βάλω τους συνδέσμους στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και ένα από αυτά, το πιο σημαντικό, είναι το 70ο επεισόδιο του podcast, στο οποίο εξηγώ με όσο πιο κατανοητό τρόπο γίνεται το φαινόμενο της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας και της σκοτεινής τετράδας της προσωπικότητας. Ως ψυχολόγος ένιωσα την ευθύνη, όπως έχω κάνει και άλλες φορές, να τοποθετηθώ δημοσίως για ζητήματα τα οποία απασχολούν το Πανελλήνιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την επικαιρότητα. Πρόσφατα έχω ασχοληθεί και με την υπόθεση του βίου ξυλοδαρμού, της συζύγου, του γνωστού ποινικολόγου. Έχω ασχοληθεί και με την παρέλαση στις τηλεοράσεις της καινούριας σχέσης του γνωστού ποινικολόγου όταν βγήκε από τη φύλακη. Έχω ασχοληθεί με την υπόθεση των τεμπών. Έχω ασχοληθεί με θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, γιατί στο κανάλι μας εδώ στο YouTube έχουμε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συντονίζονται καθημερινά στο κανάλι μας για να παρακολουθήσουν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και μέσα από τα σχόλια να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις. Επίσης υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη συμμετοχή του καναλιού, παρακολουθούν webinars, παρακολουθούν το book club, τη λέσχη βιβλίου που έχουμε εδώ στο κανάλι και ούτω καθεξής. Άρα καθημερινώς αναπόφευκτα έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους που παρακολουθούν το κανάλι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 105.000 εγγεγραμμένους συνδρομητές στο κανάλι. Από αυτές τις 105.000 τουλάχιστον οι 50.000 είναι άνθρωποι που παρακολουθούν τακτικά. Το κανάλι έχει περίπου 30 με 50.000 θεάσεις την ημέρα. Άρα όταν αντιληφθώ ως ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια ότι ένα θέμα απασχολεί το κοινό, ένα θέμα απασχολεί το κοινό του καναλιού, ανεβάζω βίντεο για να δώσω την ψυχοεκπαιδευτική ματιά, να δώσω την ψυχολογική ματιά για τα τεχτενόμενα. Είναι αναπόφευκτο όμως όταν ανεβάζει κάποιος βίντεο που έχουν σχέση με την επικαιρότητα να μπαίνουν στο κανάλι και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, δεν γνώριζαν την ύπαρξη του καναλιού καν και δεν έχουν ιδέα για την επιστήμη της ψυχολογίας, δεν έχουν ιδέα για την ουσία της ψυχοεκπαίδευσης. Που η ουσία της ψυχοεκπαίδευσης είναι να παρακολουθήσω ένα βίντεο ψυχοεκπαιδευτικό το οποίο φτιάχνει ένας ψυχολόγος ο οποίος προσπαθεί να εκλαϊκεύσει την επιστήμη της ψυχολογίας και να μου δώσει εργαλεία για να κατανοήσω καλύτερα τη ζωή και τον εαυτό μου, εργαλεία για να οριμάσω ψυχοσυναισθηματικά, να μου μιλήσει για τα 3 βασικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος σήμερα για να καταλάβει τον εαυτό του και τον κόσμο. Την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα, την αυτογνωσία που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, χθες ανέβασα ένα βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Στοιχεία μισογυνισμού και γονικής αποξένωσης στις τελευταίες εμφανίσεις της Ειρήνης Μουρτζούκου και της μάνας της. Η διαφορά με την υπόθεση Kathy Bates». Αυτές τις μέρες έχω ανεβάσει και ένα βίντεο στο οποίο μιλάω για την τοξική σχέση μεταξύ της ηθοποιού Kathy Bates και της μάνας της. Θα βάλω και αυτό το σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, γιατί μπορεί κάποιοι να ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν πως μια γυναίκα, όπως η πολύ γνωστή ως καρική ηθοποιός Kathy Bates, μέχρι τα 76 της χρόνια ταλαιπωρείται από μια τοξική μητέρα. Επίσης θέλω να πω ότι εδώ στο κανάλι μας μιλάμε πολύ συχνά για τις προβληματικές προσωπικότητες, για τις εναντιωματικές προσωπικότητες. Μιλάμε πολύ συχνά για την ανθρώπινη κακία, η οποία παρουσιάζεται ως ένα ναρκυσιστικό στυλ προσωπικότητας, ως ένα ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας, ως ένα χαρακτήρα κακοήθη. Η ψυχολογία δεν μελετάει μόνο τη ψυχική υγεία και τη ψυχική ασθένεια ή τις ψυχικές διαταραχές. Η ψυχολογία μελετάει και το ήθος του ανθρώπου, την καλοήθεια και την κακοήθεια. Το πιο σημαντικό βίντεο που έχω φτιάξει αυτές τις μέρες με αφορμή την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Αμαλιάδα, το να δω και το χαμό των βρεφών και ούτω καθεξής, είναι το 70ο επεισόδιο του podcast, όπου μιλάω πολύ καθαρά για τα στοιχεία της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητος και της σκοτεινής τετράδας της προσωπικότητος. Θέλω σε αυτό το βίντεο να ξεκαθαρίσω όσο πιο απλά γίνεται ότι καμία ψυχική διαταραχή, καμία ψυχική αρρώστια αν θέλετε, δεν καθιστά έναν άνθρωπο εγκληματία. Αυτό πρέπει να το χωνέψουμε και να το κατανοήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να το καταλάβει ο μέσος τηλεθεατής, ο οποίος δεν έχει γνώσεις ψυχολογίας, και γιατί στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον η δικαιολογία και το ελαφρυντικό ότι ένας κατηγορούμενος, ένας υπόδικος για ένα έγκλημα έχει ψυχολογικά προβλήματα και γι' αυτό ο καημένος έχει προβεί στο να εγκληματίσει. Δεν ισχύει όμως αυτό. Ως επιστήμονας σας διαβεβαιώνω ότι ούτε το άγχος, ούτε η κατάθλιψη, ούτε για παράδειγμα διαταραχές συναισθήματος που έχουν σχέση με την κατάθλιψη, ούτε διαταραχές άγχους, ούτε φοβίες, ούτε ακόμη και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ψυχοτικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα η σχιζοφρένεια ή η διπολική διαταραχή, δεν καθιστούν έναν άνθρωπο εγκληματία. Αυτό που καθιστά έναν άνθρωπο εγκληματία είναι να επιλέξει ξανά και ξανά το δρόμο της κακίας από τον καιρό που μεγαλώνει μέχρι να ενηλικιωθεί και να γίνει η κακία η δεύτερη φύση του. Οι άνθρωποι εγκληματούν λόγω κακίας. Οι άνθρωποι εγκληματούν λόγω κακοήθειας. Δεν εγκληματούν λόγω ψυχολογικής ασθένειας. Στο 70ο επεισόδιο του podcast, αυτό που σας είπα που μιλάω για τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας και τη σκοτεινή τετράδα της προσωπικότητας, δίνονται όλες οι απαντήσεις για το τι σημαίνει διαταραχή προσωπικότητας, τι σημαίνει εναντιωματικό και προβληματικό στυλ προσωπικότητας και πώς αυτά δεν είναι διαγνώσεις του στυλ κάποιος ο καημένος είναι άρρωστος και γι' αυτό εγκληματεί, είναι τρόποι με τους οποίους η ψυχολογία περιγράφει την ανθρώπινη κακία. Είναι άλλο θέμα η ψυχική υγεία και η ψυχική ασθένεια, ψυχική διαταραχή τη λέμε σήμερα, και είναι άλλο πράγμα η κακία. Λοιπόν, στο βίντεο με στοιχεία μισογυνισμού και γονικής αποξένωσης στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και στη σχέση της με τη μάνα της, το οποίο ανέβασα χθες, διάβασα σχόλια που έφρυξα διαβάζοντας τα. Στο κανάλι μας έχω την τακτική επίτηδες να κοιτάω τα σχόλια, να μετριάζω τα σχόλια, να απαντάω πολλές φορές και με βίντεο σε σχόλια κάτω από το κανάλι και να βάζω σε απόκρυψη σχόλια τα οποία είναι σχόλια μίσους, σχόλια κακίας και σχόλια τα οποία προάγουν λανθασμένες απόψεις για τον άνθρωπο, προάγουν κοινωνικά στερεότυπα, προάγουν προκαταλήψεις οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε διαιώνιση παθογενειών της κοινωνίας. Εδώ στο κανάλι μας έχουμε πάνω από 5.000 βίντεο. 5.000 βίντεο. Από το 2013 συστηματικά ανεβαίνουν ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Από το 2019 και μετά ανεβαίνει καθημερινά ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Υπάρχει τεράστιο υλικό εδώ στο κανάλι και αν είστε από αυτούς που μπήκατε στο κανάλι τυχαία παρακολουθώντας βίντεο τα οποία έχουν σχέση με την επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες και θέλετε, επιθυμείτε να ψυχοεκπαιδευτείτε, ψάξτε μέσα στο κανάλι. Υπάρχουν πάνω από 100 λίστες αναπαραγωγής βίντεο με διάφορες θεματικές. Υπάρχει το podcast το οποίο έχει 70 επεισόδια, το οποίο podcast θεωρώ ότι είναι ένα καλό σημείο από το οποίο να ξεκινήσει κάποιος να ψυχοεκπαιδεύεται, και υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία δίνουν πολλές, όχι μια απάντηση, πολλές απαντήσεις σε διάφορα από αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, στο κανάλι μας έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τους τοξικούς γονείς, τις τοξικές μητέρες, τους ναρκυσιστές γονείς, τις ναρκυσίστριες μάνες. Στο κανάλι μας έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές ότι το να φέρει κάποιος τον τίτλο της μάνας ή να φέρει κάποιος τον τίτλο του πατέρα, αυτό δεν τον εξαγιάσει. Έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές πως τα λάθη και οι παραλήψεις των γονιών προκαλούν τραύματα στη ψυχή των παιδιών τους. Στο κανάλι μας έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ψυχικό τραύμα, εξηγήσαμε τι είναι το ψυχικό τραύμα και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Στη λίστα αναπαραγωγής του podcast, στα πρώτα επεισόδια βρίσκεται και το επεισόδιο για το τραύμα και το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, το επεισόδιο για τον αρχισισμό. Ξαναλέω, αν κάποιος θέλει να αρχίσει να ψυχοεκπαιδεύεται, προτείνω να παρακολουθήσει από το πρώτο μέχρι και το 70ο επεισόδιο τα επεισόδια του podcast και είναι μια καλή αρχή, μια καλή βάση για να μπει μέσα στο πνεύμα της ψυχοεκπαίδευσης. Λοιπόν, είπα ότι διάβασα σχόλια που με έκαναν να φρίξω κάτω από το χθεσινό βίντεο και κάτω από προηγούμενα βίντεο. Σας είπα, έχω κάνει αρκετά βίντεο αυτές τις μέρες και ο λόγος που έκανα αρκετά βίντεο είναι γιατί κάθε βίντεο και τα σχόλια κάτω από το βίντεο γεννούσαν την ανάγκη να γίνει ένα επόμενο βίντεο το οποίο να διευκρινίσει κάποια πράγματα. Όμως έχω χάσει την μπάλα γιατί είναι πάρα πολλά τα σχόλια. Έχω χάσει την μπάλα με την έννοια του ότι αν καθίσω να κάνω ένα βίντεο για να απαντήσω κάθε σχόλιο το οποίο είναι φρικτό, δεν θα προλάβω. Δεν θα προλάβω μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή να το πράξω. Λοιπόν, τα σχόλια που διάβασα χθες με έκαναν να φρίξω επειδή ενώ στο βίντεο προσπάθησα να εξηγήσω τι σημαίνει μισογυνισμός, τι σημαίνει εσωτερικευμένος μισογυνισμός, έβαλα στην περιγραφή του χθεσινού βίντεο και συνδέσμους από επεισόδια του podcast τα οποία εξηγώ αυτές τις έννοιες. Μπήκαν άνθρωποι και μάλιστα γυναίκες, και εκεί μιλάμε για εσωτερικευμένο μισογυνισμό, οι οποίες έγραψαν φρικτά σχόλια. Διαβάζω ένα από αυτά. Όταν φέρνεις παιδιά στον κόσμο, έχεις υποχρέωση να τα μεγαλώσεις και να είσαι εκεί. Όταν μια γυναίκα παρατά τα παιδιά της και κοιτά το εδίο της, δεν είναι μάνα. Αν θες να κάνεις τη ζωή σου, δεν κάνεις παιδιά. Ένα σχόλιο το οποίο αποδεικνύει ότι η γυναίκα που το γράφει δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι μόνο μάνα, ότι μια γυναίκα η οποία έχει ερωτική ζωή είτε με τον άνδρα της με τον οποίο έκανε τα παιδιά και έχουν οικογένεια, είτε με έναν σύντροφο ή μια σύντροφο, δεν μπορεί να είναι καλή μάνα. Εν τω μεταξύ, ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους τραύματα από κακοποιητική παιδική ανατροφή, από κακοποιητικές μανάδες, παραμελητικές μανάδες, κακοποιητικούς πατεράδες και ούτω καθεξής, παρακολουθώντας αυτές τις τοξικές εκπομπές, και έχω εξηγήσει στο αντίστοιχο βίντεο γιατί είναι τοξικές, έχουν ξυπνήσει τα τραύματα τους, έχουν απορριθμιστεί και ο καθένας διαχειρίζεται τη συναισθηματική του απορρίθμιση με τα εργαλεία που έχει. Συναισθηματική απορρίθμιση σημαίνει να ξυπνήσουν τα τραύματα που έχω μέσα μου, γιατί τίποτα δεν ξεχνάει ο άνθρωπος, ό,τι συμβαίνει το θυμόμαστε, απλώς πολλές από τις αναμνήσεις μας βρίσκονται στο υποσυνείδητο μας και ειδικά τα τραύματα μας τα οποία δεν τα πήγαμε ποτέ στη θεραπεία, δεν κάναμε ποτέ ψυχοθεραπεία πάνω σε αυτά τα τραύματα, φυλάγονται στο υποσυνείδητο και όταν ανοίξουν νιώθουμε τρομερή ανησυχία, τρομερή ένταση, απορριθμιζόμαστε, στην ουσία έχουμε μνημονική αναδρομή στα πολύ αρνητικά συναισθήματα που νιώθαμε όταν πρωτοτραυματιζόμασταν. Άρα, παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί από τις μητέρες τους, παιδιά τα οποία έχουν παραμεληθεί από τις μητέρες τους, βίωσαν έντονη απορρίθμιση και έτσι ήρθαν στα σχόλια κάποιοι από αυτούς και έβγαλαν τις απόψεις που έχουν σε σχέση με τη μητρότητα, τα δικά τους αποθυμένα σε σχέση με τη δική τους μάνα, τα οποία μπορεί να μην έχουν και καμία απολύτως σχέση με το θέμα του χθεσινού βίντεο, να μην έχουν καμία απολύτως σχέση και με την ουσία της υπόθεσης της Αμαλιάδος. Όμως, το καταλαβαίνω ως ψυχολόγος ότι οποιοσδήποτε παρακολουθεί ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο μπορεί να είναι αυτό αφορμή για να προβάλλει τα δικά του εσωτερικά ζητήματα πάνω στο θέμα που συζητάτε στο βίντεο. Διαβάζω ένα άλλο τέτοιο σχόλιο για το χαρακτήρα της Ειρήνης, την όλη ευθύνη την έχει η μάνα της. Ένα παιδάκι για να φτάσει εδώ που έφτασε η Ειρήνη, δεν είχε ούτε μητρική αγάπη, ούτε στοργή, ούτε αυτό το δέσιμο μαμά με κόρη. Ένοχη για μένα πρώτα η μάνα. Πάνω απ' όλα έβαζε τα θέλω της πετώντας τα παιδιά της. Το ότι έκανε όλα αυτά που έκανε η Ειρήνη από μικρή είναι γιατί ήθελε να την προσέξει η μάνα. Να της δώσει λίγη αγάπη. Κρίμα, δολοφόνος η μάνα, από μικρή δημιούργησε αυτό που είναι σήμερα η Ειρήνη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά προβληματικό σχόλιο από όπου και αν το πιάσεις. Εξαιρετικά προβληματικό σχόλιο. Καταρχάς να πω κάτι το οποίο δεν είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα απλής λογικής και απλής γνώσης της νομικής επιστήμης. Δεν είμαι νομικός επιστήμονας, δεν είμαι δικηγόρος, όμως έχω κάποιες αρχικές γνώσεις. ένοχος για ένα έγκλημα είναι αυτός ο οποίος εγκλήματι. Δεν γίνεται να πάω εγώ να σκοτώσω έναν άνθρωπο και μετά να πω ξέρετε δεν φταίω εγώ που σκότωσα αυτόν τον άνθρωπο, φταίει η μάνα μου που όταν ήμουν μικρή δεν μου έδινε σημασία, που όταν ήμουν μικρή η μάνα μου με παραμελούσε, που όταν χώρισε η μάνα μου από τον πατέρα μου βρήκε άλλον κόμενο μετά και εγώ δεν ήθελα να έχει άλλον κόμενο και γι' αυτό σκότωσα αυτόν τον άνθρωπο και να βάλετε στη φυλακή τη μάνα μου. Δεν είναι έτσι που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη και η νομική επιστήμη ασχολείται επί της ρεαλιστικής πραγματικότητας. Και η ρεαλιστική πραγματικότητα είναι ότι εάν κατηγορηθεί, προφυλακιστεί, δικαστεί η Ειρήνη Μουρτζούκου και βρεθεί ένοχη για έναν ή και για τους 5 φόνους των μικρών παιδιών, ένοχη για τη δολοφονία είναι αυτή που δολοφονεί. Όχι όσοι πλήγωσαν αυτόν που δολοφονεί στο παρελθόν. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ανώριμο τρόπο σκέψης, το να ρίχνουμε τις ευθύνες για τη δική μας λάθος συμπεριφορά μέχρι και εγκληματική συμπεριφορά στους γονείς μας. Αν το πάρουμε με αυτό το σκεπτικό θα πούμε δεν φταίει η δολοφόνος που σκότωσε τους ανθρώπους, φταίει η μάνα της η οποία την παραμέλησε, αλλά και η μάνα της θα πει δεν φταίω εγώ που παραμέλησα το παιδί μου και το παιδί μου σκότωσε ανθρώπους, φταίει η δικιά μου μάνα που με παραμέλησε. Μετά η δικιά της μάνα θα πει μα ξέρεις εγώ πως μεγάλωσα, σε τι συνθήκες μεγάλωσα, αυτή η δική μου μάνα και ούτω καθεξής, και μετά θα φτάσουμε στον Αδάμ και στην Εύα. Υπάρχει ένας όρος, στα αγγλικά ονομάζεται accountability, που σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Όσο άσχημα παιδικά χρόνια και να είχαμε, και σας μιλάει ένας άνθρωπος που αν είστε στο κανάλι πολύ καιρό γνωρίζετε ότι είχα και εγώ άσχημα παιδικά χρόνια, όχι τόσο άσχημα όσο της Ειρήνης Μουρτζούκου σε καμία περίπτωση, αλλά και εγώ ίδια είχα άσχημα παιδικά χρόνια και πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εδώ στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα είχαν άσχημα παιδικά χρόνια, αλλά δεν εγκληματίσαμε. Δεν συνεχίζουμε την οικογενειακή παράδοση. Παίρνουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις ώστε να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας από την κακία του παρελθόντος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε λογική σκέψη, ούτε ωφέλιμη σκέψη, ούτε νόμιμη σκέψη για το ότι δεν φταίει ο δολοφόνος, φταίει οι γονείς, οι παραλήψεις των άλλων, η παραμέληση, το οτιδήποτε άλλο που οπλίζει το χέρι του δολοφόνου. Δεν ξέρω, νιώθω ότι πάρα πολλοί κόσμος χρειάζεται να αποκτήσει όχι μόνο ψυχολογικό γραμματισμό, αλλά και λογικό γραμματισμό. Να διδαχθεί τη λογική. Άλλο σχόλιο. Καμία μάνα που αγαπάει το παιδί της δεν μιλάει έτσι. Έπρεπε να κρατήσει μια ουδέτερη στάση. Σχόλια τα οποία λένε ότι μία μάνα η οποία έχει παιδί που πιστεύει ότι είναι δολοφόνος, ότι πρέπει να κρατήσει ουδέτερη στάση. Ούτε ο ρόλος της μάνας είναι ιερός, ούτε ο ρόλος του παιδιού είναι ιερός. Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι μάνα, είτε είναι πατέρας, είτε είναι γιος, είτε είναι κόρη, ο κάθε άνθρωπος φέρει ευθύνη για τις πράξεις του. Και όλοι μας φέρουμε ευθύνη αν αντιληφθούμε πως υπάρχουν εγκλήματα να μην τα συγκαλύπτουμε. Και το να είμαστε μητέρα ενός εγκληματία, πατέρας ενός εγκληματία, αυτό δεν μας δίνει κανένα δικαιολογητικό για να μην καταγγείλουμε, όχι στην τηλεόραση, στις αρχές το παιδί μας που πιστεύουμε πως είναι εγκληματίας και να το διερευνήσουν οι αρχές, γιατί έτσι λόγω μητρότητος ή λόγω πατρότητος έπρεπε να κρατήσουμε ουδέτερη στάση. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι απόψεις. Δηλαδή αν παρακολουθεί αυτού του είδους το σκεπτικό ένας γονέας που έχει ένα παιδί το οποίο έχει διαταραχή διαγωγής, έχει παραβατικότητα, κακοποιεί άλλα παιδιά, θα πει «Α, διάβασα στα σχόλια ότι ο σωστός γονιός κρατά ουδέτερη στάση». Έτσι δεν θα νουθετήσει το παιδί του, δεν θα χρειαστεί να δώσει το παιδί του στις αρχές. Εγώ έχω την άποψη ότι από τη στιγμή που είμαστε γονείς οφείλουμε, εάν μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία για οποιονδήποτε λόγο εξελίσσονται σε νεαρούς εγκληματίες, οφείλουμε ως γονείς να ενημερώσουμε τις αρχές. Οφείλουμε να λάβουμε δράση. Εγώ προσωπικά έχω μεγάλο θέμα με το γεγονός ότι η μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου είχε υποψίες από το 2014, ήταν βέβαιη από το 2014 για το γεγονός ότι η κόρη της σκότωσε το 14 μηνών βρέφος της. Έχω μεγάλο πρόβλημα που δεν πήγε η ίδια στην αστυνομία να καταγγείλει. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα που λέει τώρα ότι θεωρεί την κόρη της πιθανή ένοχη. Έχω πρόβλημα που δεν το είπε στην αστυνομία τότε. Επίσης έχω πρόβλημα που βγαίνει τώρα στην τηλεόραση και το λέει. Γιατί υπάρχει μια εκδικητικότητα και από την πλευρά της μάνας και από την πλευρά της κόρης. Και τα εξηγώ αυτά στο χθεσινό βίντεο. Μια άλλη σχολιάζει: και η δικιά μου μάνα έβαζε πρώτα τον πατέρα μου από ότι εμένα. Αυτές δεν είναι μάνες. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Βγαίνει τώρα το κάθε κακομαθημένο παιδί, το οποίο δεν έχει οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά ποτέ του, και προβάλλει τα δικά του αποθυμένα πάνω στην υπόθεση της Αμαλιάδος. Δεν ήταν μάνα η μάνα μου, λέει, γιατί έβαζε τον πατέρα μου πάνω από εμένα. Πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι ανομαλία ένα παιδί ενήλικο να θεωρεί ότι ο ρόλος της ενήλικης μάνας του είναι να βάζει το ενήλικο παιδί της πάνω απ' όλα. Δεν είναι καν ο ρόλος της μητέρας ανηλίκου παιδιού να βάζει το παιδί της πάνω απ' όλα. Ο ρόλος της μητέρας και ο ρόλος του πατέρα είναι να προστατεύουν τα παιδιά τους, να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, να βάζουν όρια στα παιδιά τους και να φροντίζουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το να έχει ο πατέρας ή η μητέρα άλλη σύντροφο από το γονέα του παιδιού δεν αποτελεί απαραίτητος απόδειξη ούτε παραμέλησης του παιδιού, ούτε έλλειψης αγάπης προς το παιδί. Δεν μας ανήκουν οι μητέρες μας. Μία γυναίκα όταν γεννήσει και γίνει μητέρα, ή όταν υιοθετήσει και γίνει μητέρα, είναι υποχρεωμένη να προστατεύει το παιδί της από τους κινδύνους. Δεν είναι κίνδυνος για το παιδί να έχει η μάνα προσωπική ζωή. Γι' αυτό μίλησα χθες για μισογυνισμό, γι' αυτό μίλησα για κοινωνικά στερεότυπα. Άκου, και η δικιά μου μάνα έβαζε πρώτα τον πατέρα μου από ότι εμένα, αυτές δεν είναι μάνες, και έχει 6 likes. Ένα άλλο σχόλιο: έτσι ακριβώς, δεν είναι μάνα αυτή. Έτσι έγινε η Ειρήνη, από το καλό το περιβάλλον που είχε. Καμία βοήθεια από οικογένεια. Έκανε κάτι όχι στα παιδάκια που είναι πολύ κακό, αλλά χρειάζεται άμεση βοήθεια από ψυχίατρο. Δεν γνωρίζουμε αν η Ειρήνη δολοφόνησε τα παιδιά. Είναι νομίζω κάτι το οποίο θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Όμως είναι επικίνδυνο να λέμε ότι δεν φταίει ο δολοφόνος, αλλά φταίνε οι γονείς του που ήταν κακοποιητικοί. Ένα άλλο σχόλιο: από ό,τι κατάλαβα, η μάνα της πάντα έβαζε πάνω από τα παιδιά της τους άντρες, γι' αυτό την κατηγορεί η Ειρήνη. Όχι ότι το έκανε τώρα που έφτασε 24 χρονών. Εδώ την έδιωξε από το σπίτι γιατί είχε τον άντρα και δεν χώραγε. Τραγικές καταστάσεις. Οι γονείς έχουν τη βασική ευθύνη για αυτό το τέρας που δημιούργησαν. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Ως ψυχολόγος σας διαβεβαιώνω ότι έχω συναντήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε εξαιρετικά παραμελητικά και κακοποιητικά περιβάλλοντα. Ελάχιστοι από αυτούς έγιναν εγκληματίες. Και έχω εργαστεί και στο ποινικό δικαστήριο ως εμπειρογνώμονας. Ερχόμενοι σε επαφή με κλινικό πληθυσμό, και όταν λέμε κλινικό πληθυσμό εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι ζητούν τη βοήθεια ειδικών επειδή έχουν κάποιες δυσλειτουργίες στη ζωή τους λόγω και κακοποιητικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσαν. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που έγιναν εγκληματίες. Για να γίνει εγκληματίας κάποιος χρειάζεται να αποφασίσει ξανά και ξανά μεγαλώνοντας να πάρει τον κακό το δρόμο. Ναι, οι γονείς οφείλουν να είναι παρόντες. Ναι, οι γονείς οφείλουν να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους. Ναι, οι γονείς οφείλουν να οριοθετούν τα παιδιά τους. Αλλά υπάρχουν γονείς που τα κάνουν όλα σωστά και το παιδί τους παρόλα αυτά επιλέγει το δρόμο της κακίας. Δεν ξεπλένω τη μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου σε καμία περίπτωση. Τη θεωρώ ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν ικανό για να γίνει μάνα. Δεν είναι μητρική σε καμία περίπτωση. Δεν ξεπλένω τη μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου με αυτή μου την τοποθέτηση. Ούτε ταυτίζομαι με τη μάνα της Ειρήνης Μουρτζούκου. Σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζομαι. Αυτό το οποίο με ενοχλεί όμως είναι η ανακίνηση των τραυμάτων της παιδικής ηλικίας τόσων ανθρώπων και η διάχυτη άποψη στην κοινωνία ότι δεν φταίς εσύ για τα λάθη που διαπράττεις, δεν φταίς εσύ ακόμη και για τα εγκλήματα που διαπράττεις, φταίει η μάνα σου και φταίει ο πατέρας σου. Και ξαναλέω, παίρνοντας αυτό το σκεπτικό, θα φτάσουμε πίσω μέχρι τον Αδάμ και την Εύα και δεν θα φταίει κανένας από αυτούς που βρίσκονται τώρα εν ζωή. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι ένα βίντεο επεξηγηματικό για τα φρικτά σχόλια που διαβάζω κάτω από βίντεο. Θα το ποστάρω ως καρφιτσωμένο σχόλιο κάτω από όλα τα βίντεο τα οποία έχουν τέτοια σχόλια, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να τα μετριάσω όλα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω τους συνδέσμους στο βίντεο που σας ανέφερα. Εάν βρεθήκατε τυχαία εδώ στο κανάλι και αν βρίσκετε ανάπαυση στη ψυχή σας παρακολουθώντας ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, καλώς ορίσατε. Αν έχετε διάθεση μόνο να παίζετε τους ξερόλες και να μεταδίδετε τις κοινωνικές σας προκαταλήψεις, τα κοινωνικά σας στερεότυπα, το μίσος σας, το μισανθρωπισμό σας, το μισογυνισμό σας, την ομοφοβία σας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο καλό. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να πω αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο ερωτικός προσανατολισμός ενός ανθρώπου με την εγκληματικότητα. Δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση. Ούτε υπάρχει σύνδεση με το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και τον ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό. Αυτές είναι θεωρίες παλιές, οι οποίες έχουν καταρριφθεί. Οι σημερινοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, γνωρίζουν ότι ο ερωτικός προσανατολισμός δεν έχει να κάνει με ψυχολογικά τραύματα. Ο ερωτικός προσανατολισμός είναι κομμάτι της κληρονομιάς που φέρει ένα παιδί, της γενετικής κληρονομιάς. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό και τον ερωτικό προσανατολισμό δεν μπορείς να τον επιβάλλεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις, δεν μπορείς να το φτιάξεις κατά παραγγελία. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube. Ας σας αρέσει το στυλ μου, ας σας αρέσει που τα λέω από τα δόντια, ας σας αρέσει που κάποιες φορές είμαι γλυκιά και κάποιες φορές είμαι πικρή, ας σας αρέσει που κάποιες φορές μιλάω ήρεμα και κάποιες φορές αυξάνω τους τόνους επειδή με πνίγει το δίκαιο των αδυνάμων. Εδώ είμαστε. Παραμείνετε. Αν δεν σας αρέσει, τσάου. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους.